Αιγαίο σας ακούει. Με ακούς, Αντωνέλλα. Σι, Σάντι, τη σέντο. Allora, giusto per registrarlo, abbiamo visto un Canos, Serranos Gabriella e poi un pezzo di sacchetto. Nient'altro? Due citaris piccoli. D'accordo, traduco. Οπότε είδαν ένα. Χάνο. D'accordo. Ένα χάνο, δύο αχινού και ένα κομμάτι από σακούλα. Τίποτα άλλο προ το παρόν. Σάντι, continuate a salire, dai. Va bene. Va bene. Κώστα. Κώστα, έλα να σου. Το θέτης είναι τώρα κάπου εδώ, στην πλώρη μας και λίγο δεξιά και σε μια απόσταση 200 μέτρα περίπου. Εάν θέλουμε να κινηθεί και να πάει στον κάβο που αρχικά ήταν η ιδέα για τον κάβο, όταν θα φτάσει στο βάθος το οποίο θέλετε, να του δώσω μια πορεία ανατολική και να πάει να βγει στον κάβο απάνω. Ναι. Εάν εκεί έχει πιο ενδιαφέρον και οι πληροφορίες είναι καλύτερες. Εδώ το δώσαμε λόγω της κλίσης του Πρανούς που ήταν πολύ κάθετο να ανέβει προς τα πάνω, του βρήκαμε αυτή τη θέση. Εάν όμως θελήσουμε να πάει ανατολικά για να βγει στην άκρη του κάβου, όταν θα φτάσει στο βάθος των 150 μέτρων, να κάνει μια παράλληλη. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι σαφώς ότι εκεί από βιολογική πλευρά και γεωλογική αλλά και φυσική, επειδή είναι πέρασμα, μπορούν να βρουν περισσότερους οργανισμούς. Ωραία. Μας είπαν και για κοράλια εκεί. Οπότε σαφώς παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον. Τότε βιολογικό. Να τον στείλουμε εκεί πέρα. Ναι.